Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε κοντά σας για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Και ενδιαφέρει πολύ κόσμο γιατί όταν μιλάμε για την ψυχοσωματική ιατρική και γενικότερα για την σύνδεση του χρόνιου άγχους και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων με το στρες και με την υπέρταση, είναι κάτι που χτυπάει καμπανάκια. Στα πλαίσια λοιπόν των συναντήσεων που ξεκινάνε από σήμερα από το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον ειδικό στο κομμάτι αυτό. Εγώ τον αποκάλεσα γιατρό πριν προηγουμένως. Έχω κοντά μου σήμερα τον κύριο Γιάννη Μάλιαρη, ο οποίος είναι γιατρός ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογία. Γιατρός στα δικά μας μάτια, οπότε κλινικός ψυχολόγος, συμπεριφορικός ψυχοθεραπευτής με εξειδίκευση στη διαχείριση της διπολικής διαταραχής. Έχουμε πολλά να πούμε. Γιατρέ μου, εγώ έτσι θα σας λέω. Yes. Κύριε Μάλιαρη, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και στην Κρήτη. Ναι, καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της σημερινής συνάντησης, της σημερινής συζήτησης, που ουσιαστικά εσείς ξεκινάτε τον κύκλο αυτών των συζητήσεων με ένα θέμα το οποίο έχει πολλά να μας πει. Πάμε όμως λίγο. Όταν λέμε ψυχοσωματική ιατρική, τι ακριβώς εννοούμε? Ναι, είναι ένας όρος που έχει λίγο παρεξηγηθεί στο παρελθόν, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να εξηγήσει ασθένειες οι οποίες δεν έχουν κάποιο βιολογικό αίτιο, δεν έχουν κάποιο οργανικό αίτιο, και έχουν προσπαθήσει πολύ στο χώρο της ψυχοσωματικής ιατρικής να εξηγήσουν ακόμα και ασθένειες όπως καρκίνο με ψυχολογικούς παράγοντες. Αυτό λίγο έχει αρχίσει να φεύγει από το χώρο, έχουμε αρχίσει να μιλάμε πιο πολύ για συμπεριφορική ιατρική, όπου εκεί πέρα κοιτάμε σε όλες τις ασθένειες και κυρίως τις χρόνιες ασθένειες τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση ή την πορεία κάποιας χρόνιας νόσου. Και η υπέρταση είναι μία από αυτές τις χρόνιες ασθένειες. Ξέρουμε ότι έχει μια πολύ καλή βιολογική βάση, ξέρουμε ότι κάνει και προκαλείται από έτσι ζημιά στο καρδιακό σύστημα και προκαλεί ζημιά στα ανθρώπινα αγγεία του καρδιακού συστήματος, αλλά ξέρουμε επίσης από πολλές μελέτες ότι επηρεάζεται έντονα ακόμα και από την παιδική ηλικία από το χρόνιο στρες. Ο μηχανισμός ακριβώς έχει να κάνει με το κεντρικό νευρικό σύστημα, έχει να κάνει με κάποιες ορμόνες που εκρίνονται όταν το άτομο εκτίθεται σε χρόνιο στρες. Και σε στρεσογόνες καταστάσεις. Ναι, τη κορτιζόλη και τη αδρεναλίνη, όπου η συνεχόμενη έκθεση ξέρουμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και στο καρδιακό σύστημα και θα αυξήσει την πιθανότητα και για την ανάπτυξη πολλών ψυχικών παθήσεων όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές ή ακόμα και η διπολική διαταραχή ή ψύχωση. Όλα αυτά συνδέονται λοιπόν με έναν τρόπο δυστυχώς μαγικό, που τον χαρακτήριζα σε εισαγωγικά. Ύπουλο όμως θα τον χαρακτηρίσω για να είμαστε πιο εύστοχοι και σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα φυσικά και το φάσμα της δράσης και της σπουδαιότητας του να το εντοπίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να το προλάβουμε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όταν μιλάμε για υπέρταση, εννοούμε την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Θέλω λίγο να το διαχωρίσουμε. Να μιλάμε για τα ψυχοσωματικά μας. Λέμε στην καθομιλουμένη, εκφράζεται κάτι που σκέφτομαι, εκφράζεται και αποτυπώνεται στο σώμα μου ως ασθένεια. Αυτό είναι αυτό που έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του. Αυτό όμως απέχει αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτόν τον καταλυτικό όρο και την έννοια και τον ορισμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και όντως το διευκρινίσαμε πριν και χάρηκα που το αντιληφθήκατε αυτό. Η υπέρταση δεν είναι κάτι την οποία μπορούμε να την νιώσουμε ή να την βιώσουμε. Συνήθως όταν ο κόσμος λέει λαϊκά ότι ανεβάζει η πίεση, αυτό που γίνεται σε μια κατάσταση πίεση έντονο άγχους, ανεβαίνουν οι καρδιακοί του παλμοί. Κάτι τελείως διαφορετικό. Που είναι κάτι, πάλι η καρδιακή παλμή είναι μια μέτρηση λειτουργία της καρδιάς, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αισθανθούμε και αυτό μετριέται επίσης όπως υπέρταση, αλλά το νιώθουμε. Τώρα η πίεση που αντλείται στις αρτηρίες μας από το αίμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το νιώσουμε, να το μετρήσουμε. Αυτό θέλει τα μηχανήματα που έχει ο παθολόγος και ο καρδιολόγος στο ιατρείο του, όπου εκεί πέρα μπορεί να μετρηθεί σωστά και κανονικά. Και γι' αυτό πολλές φορές η υπέρταση λέγεται και ισοπυλός δολοφόνος, γιατί μπορεί να είναι κάποιος υπερτασικός για πολλά χρόνια και να μην το ξέρει. Να μην το ξέρει, ένα στους πέντε δεν το γνωρίζουν, και να αρχίσει να το καταλαβαίνει έχοντας επιπλοκές στο καρδιακό του σύστημα ή στο νεφρικό του σύστημα, γιατί επηρεάζει και τα νεφρά. Όπου ή θα το καταλάβει αν είναι τυχερός σε κάποια περίοδο έτσι έντονου άγχους ή στρες, αν δημιουργηθεί κάποια κρίση πανικού, που εκεί πέρα ο παθολόγος μπορεί ή ο καρδιολόγος να μέσα κάνει από το σωστές μετρήσεις να καταλάβει το αίτιο.
Ναι, αλλά το λάθος σύμπτωμα, γιατί σε πολύ λίγες περιπτώσεις, δηλαδή, μπορεί να βγάλει υπέρταση κάποια συμπτωματολογία, και αυτό αν θα έχει βλάψει κάποιο όργανο. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, άτομα που βιώνουν έντονο άγχος και στρες και έχουν γενικά ένα κακό τρόπο ζωής, καπνίζουν, είναι υπέρβαρα, έχουν αυξημένο κίνδυνο να έχουν και υπέρταση. Αυξάνουν οι πιθανότητες, λοιπόν, ναι, σίγουρα. Ναι. Ηλικιακά, μπορεί από και από νεαρή ηλικία να εμφανίσει κάποιος ένα τέτοιο πρόβλημα. Ναι, πλέον ξέρουμε και βλέπουμε ότι αρχίζει να εμφανίζεται και σε νεαρές ηλικίες. Αλλά κατά κανόνα οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτές που έχουν και το μεγαλύτερο κίνδυνο και ανάπτυξη υπέρτασης, αλλά και καρδιακών επεισοδίων και προσβολών. Έτσι, καλό είναι να θυμάται ο κόσμος ότι ο κίνδυνος αρχίζει να αυξάνεται από τα 60 και μετά. Πολλές μελέτες που έχουν δει πώς δουλεύουν οι αντιπερτασικές αγωγές και αν βοηθάνε ή δεν βοηθάνε, γίνονται με ασθενείς που είναι εκεί γύρω στα 65 έτη. Και γενικά το καλό και το ευτυχές είναι ότι οι θεραπείες που έχουμε, κατά κύριο λόγο οι φαρμακευτικές θεραπείες, είναι πολύ αποτελεσματικές στο να ρυθμίζουν την υπέρταση. Πριν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ναι, της αντιμετώπισης και της ρύθμισης μέσα από θεραπευτική αγωγή και ταυτόχρονα και μέσα από άλλες μεθόδους που μπορούν να το εξισορροπήσουν όλο αυτό το κομμάτι για να έχουμε και μια ποιότητα ζωής, θα ήθελα να σταθούμε και σε κάποιες κατηγορίες, σε κάποια επαγγέλματα ενδεχομένως, τα οποία ίσως να είναι πιο επιρρεπήτα άτομα τα οποία τα ασκούν στο να εμφανίσουν υπέρταση και πώς συνδέεται τελικά με το χρόνιο άγχος, αλλά και σε αυτά τα οποία ήταν αρκετά γνώριμα το τελευταίο διάστημα, ιδίως στη χώρα μας, και έχει να κάνει με τα ποσοστά της ανεργίας. Ναι, αυτές είναι καταστάσεις όπου το άτομο θα βιώσει έντονο και επεισοδιακό και χρόνιο στρες, αλλά επίσης θα έχει και ένα κακό τρόπο ζωής που θα αυξήσει τον κίνδυνο αύξησης του βάρους, θα οδηγήσει πιο πολύ σε χρήση ουσιών, αλκοόλ, σε κάπνισμα. Έτσι, όλοι αυτοί γίνονται πληθυσμοί υψηλού κινδύνου. Δηλαδή και επιδημιολογικά βλέπουμε ότι έχει υπάρξει διπλασιασμός των υπερτασικών ασθενών σε χώρες όπου έχουν χαμηλό επίπεδο δημόσιας και ψυχικής υγείας, κυρίως πιο πολύ χώρες Ανατολής και της Αφρικής. Και στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Ελλάδα, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να υπάρχει βελτίωση στα ποσοστά της υπέρτασης. Εμείς ακόμα δυστυχώς έχουμε και πολύ ψηλά επίπεδα καπνίσματος, δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος και δεν μπαίνει και ο κόσμος στη διαδικασία να σταματήσει το κάπνισμα. Με την παχυσαρκία τα πάμε καλά όλοι μας, μας αρέσει να τρώμε και δεν προσέχουμε την υγεία μας. Και με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε έχουμε και αρκετό στρες και προβλήματα στη ζωή μας. Κακοί συνδυασμοί, κακή συμμαχία, ναι, όλη αυτή για την, ναι, εκδήλωση τελικά της υπέρτασης, ναι, και με ό,τι προεκτάσεις μπορεί να υπάρξουν. Πάμε λίγο στο κομμάτι της θεραπευτικής αγωγής και πάμε λίγο στο κομμάτι του πώς εντοπίζουμε τελικά και τι κάνουμε από εκεί και πέρα για να μπορούμε να έχουμε... Παντρευόμαστε την υπέρταση, παντρευόμαστε ενώ όλη αυτή την αγωγή την εκάστοτε, η οποία όμως θα μας βοηθήσει να ρυθμίζουμε. Ως ένα βαθμό δυστυχώς ναι, και αυτό δυστυχώς πάλι είναι κάτι το οποίο φοβάται ο περισσότερος κόσμος, γιατί υπάρχει μια κακή μυθοδολογία γύρω από τα φάρμακα της υπέρτασης, όπως υπάρχει κακή μυθολογία και από τα φάρμακα της ψυχιατρικής. Ναι, πολλά από αυτά μπορεί να έχουν κάποιες παρενέργειες, αλλά έχουμε πλέον πολλές κατηγορίες αντιπερτασικών φαρμάκων. Όλες πάνω κάτω δουλεύουν και βοηθάνε στο να μειωθεί και να πέσει η υπέρταση. Και μελέτες που γίνονται αποτελεσματικότητας δείχνουν ότι όλες οι αγωγές, εφόσον μειώσουν την υπέρταση και τη φέρουν κάτω από το 140 ή 14, τη μεγάλη αυτή που μας απασχολεί πιο πολύ, μειώνεται ο κίνδυνος μέσα στη δεκαετία για καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά και στην ουσία τον θάνατο. Έτσι, άρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φοβόμαστε. Εμείς σαν ψυχολόγοι βοηθάμε και πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο που χρειάζεται να μπει σε αντιπερτασική αγωγή να την παίρνει και να μπορεί να έχει καλή επικοινωνία με τον γιατρό, τον καρδιολόγο ή τον παθολόγο του. Και οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα
ακολούθησης και λήψης της αντιπερτασικής εισαγωγής, να μπορούμε να διερευνούμε τους λόγους γιατί αυτό γίνεται. Έτσι. Βέβαια, όσο πιο καλή σχέση υπάρχει μεταξύ γιατρού και ασθενή, τόσο πιο εύκολα αυτά τα πράγματα να συζητηθούν και να μπουν σε μια τάξη. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με άλλες μεθόδους, μέθοδοι, ας πούμε, πιο διανοητικές, πιο διαλογισμός, πιο εναλλακτικές για κάποιους. Ναι. Είναι μέθοδοι οι οποίες μπορούν να, να τεθούν σε εφαρμογή και να έχουν αποτελέσματα και αν ναι, αντικαθιστούν ή συμπορεύονται με μια φαρμακευτική αγωγή. Κοιτάξτε, αυτές οι μέθοδοι, και σας το λέω σαν ψυχολόγος, δεν σας το λέω σαν καρδιολόγος ούτε σαν παθολόγος, υπάρχουν σοβαρά προγράμματα διαχείρισης άγχους και στρες, υπάρχουν προγράμματα που βασίζονται στο διαλογισμό, στο λεγόμενο mindfulness, μάλιστα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί ακόμα και σε μεγάλες σχολές όπως το Harvard. Υπάρχουν μικρές μελέτες που έχουν δείξει ότι μπορούν να ρίξουν την υπέρταση και να έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα μεγάλες μελέτες που να δείχνουν ότι αυτές οι μέθοδοι μπορούν να αντικαταστήσουν τις αντιπερτασικές αγωγές. Και θέλει πολύ προσοχή όταν συζητάμε τέτοιες θεραπείες, γιατί είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τις φοβίες του, έχει τις ανησυχίες του για όλες και καλά τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να έχει από τα αντιπερτασικά φάρμακα, να διακόψει την θεραπεία που ξέρουμε ότι δουλεύει και θα του σώσει τη ζωή και να αρχίσει να κάνει άλλα πράγματα που δεν είναι, βασίζονται σε συμπεριφορική επιστήμη. Δεν είναι τόσο, δεν είναι εναλλακτικές με την έννοια μιας μη σωστά επιστημονικής παρέμβασης. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με τεχνικές διαχείρισης του άγχους. Ναι, παρόλα αυτά, ακόμα και αυτές οι πολύ σωστές και αποτελεσματικές θεραπείες μόνες τους δεν είναι ακόμα αρκετές να αντιμετωπίσουν την υπέρταση. Εκεί που έχει πολύ επίσης μεγάλη αξία συνδυαστικά η συμπεριφορική θεραπεία είναι σε προγράμματα διακοπής καπνίσματος, έτσι, που πάλι μπορούν να συνδυαστούν με κάποιες φαρμακευτικές αγωγές που βοηθάνε τη διακοπή του καπνίσματος και σε προγράμματα απώλειας βάρους από όλες τις ηλικίες που πάλι αυτά μπορούν να συνδυαστούν με κάποιες φαρμακευτικές αγωγές. Έτσι, δηλαδή, εμείς τονίζουμε πιο πολύ την αξία της συνδυαστικής θεραπείας και στην υπέρταση, όπως όλες τις χρόνιες ασθένειες. Συνδυαστικά. Και μιλώντας για συνδυασμό, θα δούμε και βιωματικές ασκήσεις και συμβουλές που θα δοθούν σήμερα στη συνάντησή σας. Και θυμίστε μας κιόλας, πότε δίνουμε ραντεβού. Αν θυμάμαι καλά, είναι στις 5.30 στην Παγκράτεια Τράπεζα. Στην Παγκρίτια Τράπεζα, στον χώρο αυτό, τράπεζα, που διαχρονικά γίνονται οι συναντήσεις του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου. Όπου θα γίνει μια θεωρητική συζήτηση πάνω στα θέματα που αναπτύξαμε σήμερα και αν υπάρξει λίγος χρόνος θα κάνουμε και λίγο πρακτική εξάσκηση σε κάποιες ασκήσεις αναπνοής και διαλογισμού και θα συζητήσουμε λίγο και αυτά τα, όπως τα λέτε εσείς, λίγο πιο εναλλακτικά συμπεριφορικά προγράμματα θεραπείας. Αλλά πάντα συνδυαστικά με την αντιπερταστική αγωγή, όπου έχουμε πολύ μεγάλες μελέτες που δείχνουν ότι σώζουν τις ζωές των ανθρώπων και τους βοηθάνε να ρυθμίζουν την υπέρτασή τους. Έτσι. Εφόσον γίνει αυτό, μετά και μειώσουν το ρίσκο να πάθουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους, φυσικά μετά μπορούν να δουλέψουν οτιδήποτε άλλο θέλουν για να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου. Έτσι, γιατί οι παράγοντες κινδύνου, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, το αλκοόλ, όλα αυτά είναι ο πυρήνας και η βάση. Έτσι, αν συνεχίσουν αυτά να υπάρχουν ακόμα και με τα φάρμακα, ακόμα και αν έχει ρυθμιστεί η υπέρταση, συνεχίζουμε να κάνουμε βλάβη στην καρδιά μας. Έτσι. Και αυξάνουμε τις πιθανότητες να έχουμε και τα χειρότερα. Λοιπόν, φυσικά. Μάλιστα, για να ζούμε τη ζωή μας χωρίς πίεση, γενικότερα και ειδικότερα, νομίζω ότι πολύ καλό είναι να ακούμε και τους ειδικούς και φυσικά να έχουμε μια ισορροπία τόσο στο μυαλό μας, στο πνεύμα, στο μέσα μας και τελικά και στο σώμα μας και στην συνολική υγεία μας. Κύριε Μάλιαρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Χάρηκα, εύστοχα, στοχευμένα, αλλά και πολύ συνοπτικά μπορέσαμε να δώσουμε μια μικρή γεύση στον κόσμο που παρακολουθεί. Τόσο του σημερινού θέματος όσο και του γενικότερου κύκλου γύρω από την ψυχοσωματική ιατρική που προσεγγίζει το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς να είστε καλά.